Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε. Τώρα εδώ είναι μια δύσκολη περίπτωση. Τον κύριο Γιάννη Πανταζή, τον πρόεδρο της Συνούς Ασερών. Κύριε Πανταζή, τι κάνετε? Καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τώρα, πείτε μας εσείς τι βιώνετε, γιατί εδώ βιώνετε τα δύσκολα, εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη την οποία δεν έχω ενημερωθεί. Δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη μέχρι στιγμής. Ναι. Από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουμε οργώσει μαζί με όλα τα κλιμάκια της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, διάφορες ομάδες ανθρώπων που έχουν έρθει από διάφορα μέρη των Σερών, από την Ινούσα, έχουν αφήσει τις δουλειές τους. Κάποιοι που έχουν σχολάσει από τις δουλειές τους τρέχουν. Ναι. Έχουμε ψάξει πιθαμή προς πιθαμή πραγματικά. Mm-hmm. Έχουμε οργώσει όλη την Ινούσα και έξω από την Ινούσα, ναι, και σε ευδύσβαστες περιοχές και δεν έχουμε βρει τίποτα. Τίποτα. Τώρα κοιτάτε, εμείς τη φωτογραφία του κυρίου Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ναι, την έχουμε αναρτήσει στα social, εντάξει, για να γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι φορούσε τζιν και μια βυσσινή κοντομάνικη μπλούζα. Ωραία. Αν τον δει κάποιος, μην θεωρείς ότι περπατάει απλά και πάει κάπου. Ο άνθρωπος έχει χαθεί, έχει άνοια. Και μόνο τα ρούχα που θα δει, ας ειδοποιήσει την αστυνομία. Έτσι. Και λάθος να κάνουμε, παιδιά, τα λάθη είναι για μας. Σωστά. Τώρα, ήδη είχα κάνει δύο περιστατικά τέτοιου είδους, ναι, και λέω τουλάχιστον να ειδοποίησαν οι άνθρωποι, κάτι ήταν, κάτι, ναι, άκουσαν, έτσι μόνο. Καλά τα like και τα λυπάμαι εντός εισαγωγικών στα social, αλλά πρέπει να κάνουμε χειροπιαστές δουλειές. Κύριε Πανταζή, μήπως έχει κάποιο αγαπημένο σημείο, μήπως τα παλιότερα χρόνια. Τα αγαπημένα του σημεία ήταν ένα κτήμα που είχε λίγο πιο πάνω από το σπίτι του, γύρω στα 400-500 μέτρα, που ήταν, ναι, σχεδόν καθημερινή διαδρομή. Mm-hmm. Περιπεριπτική, θα την έλεγα, από την έσυνα μαζί με τη γυναίκα του και ξαναγύριζαν, ναι, πίσω. Αλλά, δεν είναι εκεί, λέτε. Χθες έτυχε ο άνθρωπος να βγει σε συγγενικά πρόσωπα το πρωί. Ναι. Καλοπροαίρατος, δούλεψε, είχε το καφέ, συζητήσανε. Γύρισε στο σπίτι του στην γυναίκα το μεσημέρι, ναι, φάγανε, μιλήσανε για αυτά που πέρασε έξω, που μίλησαν, συζητήσανε, κοιμήθηκε και το μεσημέρι σηκώθηκε και λέει τη γυναίκα μου, θα πάω μια βόλτα. Εντάξει, θεωρώντας τη γυναίκα του ότι πιθανόν θα ξαναπήγαινε στα συγγενικά πρόσωπα που πέρασε τόσο καλά και τον άρεσε, ναι, αναρωτήθηκε και αγχώθηκε η γυναίκα του κατά τις 7-7.30 ώρα, πήγε Συστά. Τηλέφωνο στα συγγενικά πρόσωπα, λέει όχι, δεν ήρθε. Τότε άρχισε η πραγματική ανησυχία. Στο κτήμα πήγατε, έτσι, ξανά. Το κτήμα το κάνουμε φίλο και φτερό. Ωραία. Πραγματικά. Όχι μόνο εκεί και τριγύρω. Σε άλλους φίλους ίσως που τώρα να μην είχε πολλές επαφές, αλλά θυμάται τα παλιότερα, επομένως εκεί ίσως. Το κακό είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί θυμούνται πάρα πολύ καλά, έχουν καλή μνήμη στα παλιά και όχι στα καινούργια. Γι' αυτό σας λέω, μήπως παλιότερα είχε κάποιες επαφές και γύρισε εκεί. Προσπαθούμε να παίρνουμε πληροφορίες από διαφόρους που έχουν και λένε κάτι με εκείνο, τον ήξερα, είχε πει αυτό, είχε πει το άλλο. Συλλέγουμε πληροφορίες και όπου υπάρχει πληροφορία την αφήνουμε, πηγαίνουμε. Την ώρα. Σε το μέρος θα πάμε. Ναι. Στην σπηλιά που είχε πάει, σε εκείνο το τάδε και κλεισάκι, πήγαμε. Στη δουλειά του, σε άλλα σημεία που... Έχουμε πάει παντού, παιδιά. Έχουμε πάει παντού. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχουμε. Έχει πάει σε τίποτα άλλα χωριά τριγύρω. Και χάθηκε. Και χάθηκε εκεί. Δηλαδή, όπως το πλησιέστερο χωριό είναι το Νέο Σούλι. Ένα μεγάλο χωριό. Ναι, ναι. Που μπορεί να επεκταθεί προς το Άγιο Πνεύμα, προς το Μενούλ Παπά, προς το Χρυσό, ακόμα και πιο κάτω προς τη Μονόβρηση. Σωστά. Επειδή είναι και κάμπος προς εκείνη την πλευρά. Εντάξει. Και το άλλο ενδεχόμενο είναι να έχει πάει προς το Χιονοχώρι. Ναι. Το οποίο είναι δύσβατο το μέρος εκεί πέρα, διάφορες χαράδρες, πουρνάρια και τα συναφή. Και η άλλη περίπτωση που εξετάζουμε είναι προς τους Επτάμινους Αγιάννη Σέρες. Την ώρα που έφυγε από το σπίτι τον είδε κάποιος εκεί στο χωριό? Δυστυχώς δεν τον είδε κανένας από τις 3.30-4 παρά που έφυγε, δεν τον είδε κανένας εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να διανοηθούμε, ενώ το πρωί τον είδαν πολύ. Για ψάξτε και γύρω-γύρω από το σπίτι, αλλά τώρα θα ρωτήσω κάτι που έχουμε ίσως... μπει μέσα σε ό,τι παλιό σπίτι, ακατοίκητο υπάρχει, έχουμε μπει. Ναι. Έχουν έρθει και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ πάνω. Άρα έχει ψαχθεί και το σπίτι του κάτι. Έχει πάρει
Σάρκα και οστά πραγματικού, πώς να το πω, πραγματικά είναι, είμαστε σε φάση που δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν ξέρουμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε και τα πουταξί. Ευελπιστούμε προς το καλύτερο, εννοείται. Μήπως κάποιο σπίτι εκεί έχει κάποια κάμερα να δει το υλικό, μήπως... Λιγοστές είναι κάμερες. Όσοι είχαν κάμερες είδαμε τα υλικά. Δεν, και εγώ ο ίδιος που... Έχουμε στο κεντρικό σημείο της κοινότητας, στον δρόμο πάνω, εκείνες τις ώρες, κάτσα τα είδα αναλυτικά, δεν πέρασε από δεν τον πέρασε, ελληνικό δρόμο. Δεν πέρασε εκείνες τις ώρες. Κύριε Πανταζή, σας ευχόμαστε το καλύτερο. Τι να πω τώρα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Και βοήθεια στους τηλεθεατές και όχι μόνο, ας αφήσουμε τα like, έστω και τώρα λίγο αν ψυχαλίζει, ας βγούμε, ας ρίξουμε μια ματιά, γνώμονα σε αυτές τις περιπτώσεις, γνώμη μου, είναι η παρατηρητικότητα και η πληροφορία, όποια και να είναι, ας είναι και άχρηστη. Και είμαστε, είπαμε, με τζιν πατελόνι και κοντομάνι. Βυσινή μπλουζάκι. Βυσινή κοντομάνι κομπλουζάκι. Και ο άνθρωπος θα παγώσει κιόλας τώρα που πέρασε και το βράδυ. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Και έχει χαθεί από χθες, το τονίζω, από χθες το μεσημέρι. Κλείνουμε ήδη 24 ώρες. Mm. Σας ευχαριστώ κύριε Πανταζή, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακόμα και αν δείτε κάποιον που του μοιάζει, εσείς επικοινωνήστε, μπορεί να είναι ο ίδιος. Αν εντοπίσετε τον ίδιο, μην θεωρήσετε ότι περπατάει αυτός ο άνθρωπος και κάπου πάει, έχει χαθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και λίγο πιο παρατηρητικοί όλοι μας, σε κάποια σημεία περίεργα, ίσως με αυτά τους θάμνους και όλα αυτά.